Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Ηλέκτρα. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Δόμνα προσπαθεί να βγάλει άκρη με το τι έχει συμβεί στην κόρη της και στο φανούρι πριν αυτοκτονήσει. Δυστυχώς όμως η Δέσπο διστάζει να ανοιχτεί. Η Τιτίκα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της πονεμένης ηλικιωμένης και να της μιλήσει για το παρελθόν, δίνοντάς της μια σημαντική πληροφορία. Την ίδια στιγμή η Αγνή δέχεται να πραγματοποιήσει μια τελευταία επιθυμία του Νικόλα, χωρίς να μπορεί να φανταστεί την αναπάντηχη τροπή που θα πάρουν τα πράγματα ανάμεσά τους. Η Ηλέκτρα αποφασίζει ότι θα κάνει τα πάντα για να είναι ευτυχισμένη η κόρη της και το εννοεί. Έτσι βοηθάει τον Παύλο να προετοιμάσει ένα ρομαντικό σκηνικό για την πρόταση γάμου στην Εφέλη. Γιατί ξαφνική επίσκεψή του στο σπίτι του για να ζητήσει ομά το χέρι τη από τον πατέρα τη και αυτό να τον απειλεί με όπλο δεν ήταν ό,τι πιο ρομαντικό μπορεί να θυμάται μια νύφη. Μόνο που ο Παύλο δεν έχει καμία καλή ιδέα και η Ηλέκτρα τον κατηγορεί πω έχασε τον εαυτό του και τον ρομαντισμό του. Τότε εκείνο αρχίζει να τη απαγγέλει ποιήση, φουντώνοντα ξανά τα πάθη του παρελθόντο. Την ίδια στιγμή η φιλιό ξυπνά και βρίσκει την κούνια του μωρού άδεια. Ο Σωτήρης διαβάζει ένα άρθρο στην εφημερίδα που τον αφορά και βγαίνει εκτό αυτού. Και έτσι έρχεται αντιμέτωπος με την Ηλέκτρα, την οποία κατηγορεί ως ηθική αυτούργο. Τα πράγματα όμως βγαίνουν εκτός ορίων όταν εκείνη του λέει ότι δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά θα τον βρω και θα του σφίξω το χέρι. Παράλληλα, ο Βρετός προσπαθεί να μάθει από τη Δόμνα τι του κρύβει και έχει βαλθεί να ερευνά τις συνθήκες θανάτου του Φανούρη, αλλά εκείνη αποφεύγει να το απαντήσει. Έχει πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά της και δεν θέλει να τα μοιραστεί μαζί του. Όμως από την άλλη, σκέφτεται πως η βοήθειά του μπορεί να είναι χρήσιμη. Ο Μπόγκρες προτείνει στην Αγνή την έσχατη λύση προκειμένου να βάλουν στο χέρι τα φράγκα της Ελβετίας, ενώ ο Βρετός μοιάζει να είναι πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου για το θάνατο του Φανούρη.